Πώς να χάσεις 10 κιλά γρήγορα μέχρι το καλοκαίρι με 0 πείνα, 0 στερήσεις και τρώγοντας ό,τι θες. Θα σου πω εδώ βήμα-βήμα τη μυστική διαδικασία. Πρώτα πρέπει να βάλουμε έναν στόχο. Σε λιγότερο από ένα μήνα βγαίνουμε στις παραλίες. Οπότε ένα είναι αυτό. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Δεν έχεις μήνες. Έχεις λίγες βδομάδες να εξεφορτωθείς αυτά τα σπασμένα. Από το πόσο αρνί και πρόβατο έφαγες, νομίζω έγινες και εσύ λίγο. Εντάξει, και κάνεις Αλλά αν θες να αλλάξεις αυτό, μια και καλή, πάρε χαρτί και στυλό. Και σημείωνε. Η ρουτίνα είναι εξής. Ξυπνάς 8 η ώρα το πρωί και παίρνεις νερό. Εντάξει, παίρνεις ένα ποτήρι νερό. Θερμοκρασία δωματίου. Όχι κρύο, όχι ζεστό, τίποτα. Χλιαρό θερμοκρασία για το δωματίο. Θα βάλεις μέσα κανέλα, κούρκουμα, λεμόνι, 4 σταγόνες και αλάτι. Θαλασσινό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα που ζεσταίνει, πρέπει να τρώμε αλατάκι. Πολύ σημαντικό γιατί μετά όσο νερό και να πίνεις, δεν θα ενυδατώνεσαι, θα αφυδατώνεσαι. Το αλάτι κρατάει τους ηλεκτρολίτες στο σώμα. Κλακ το πίνεις. Τώρα, αυτό έχει αρκετά συστατικά και αρκετά στοιχεία για να σου ρίξει το pH στο στομάχι, εντάξει, και να το προετοιμάσεις το σώμα σου για να κάνει εστία. Το σώμα σου τώρα έχει γεμίσει υγρά, γαστρικά και περιμένει το πρωινό. Γιατί εσύ τώρα μια ζωή το ταΐζεις πρωινό. Οπότε για να μην φας πρωινό και να αντέξεις το στομάχι και να μην μας πάθεις και τίποτα, πρέπει να πιεις αυτό το ρόφημα. Εντάξει, επίσης ρίχνει το ζάχαρο, επίσης σε βάζει στη φάση νηστείας πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να κάψει το σώμα σου λίπος, θα κάψει επί 3. Εντάξει, έτσι μπουστάρει το μεταβολισμό σου. Αυτά είναι τα μυστικά του κρυμμένου. Μπουσταρισμένου μεταβολισμού. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Μετά, περιμένεις μισή ώρα minimum για να πιεις το καφέ σου. Εδώ είναι μια τραγωδία. Σαρώ να βάλω λίγο γάλα, σαρώ το καπουτσίνο κάνει. Παιδιά, τίποτα από αυτά δεν κάνουν. Ούτε γάλα, ούτε μέλι. Εντάξει, οτιδήποτε έχει θερμίδες, ακόμα και ένα γραμμάριο, ένας κόκκος ζάχαρης, να πέσει στον οργανισμό σου, είναι σαν να ρίχνεις μια πέτρα σε μια μηχανή. Καταστρέφεις αυτό που πάει να συμβεί. Το οποίο είναι τι, η φάση νηστείας και αφαγείας. Το οποίο τι θα κάνει, θα μπουστάρει το μεταβολισμό σου και θα του βάλει φωτιά. Εντάξει. Πάνω σε αυτό ποντάρουμε, αλλιώς αυτό που έκανες μέχρι τώρα, αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Δηλαδή θα στερείς, θα πεινάς, θα πονάς, θα υδρώνεις, θα κάνεις έτσι τη φανέλα να πούμε, θα στάζει υδρότα και δεν θα χάνεις. Εντάξει. Το μυστικό είναι αυτό. Να μπει στη φάση νηστείας και αφαγές. Επίσης σκοτώνει την πείνα, ο καφές, ο σκέτος. Εντάξει. Μετά θα πάρεις νερό. Θα πάρεις ένα μεγάλο νερό, ένα λίτρο νερό, ξέρω εγώ, και θα αρχίσεις να το πίνεις. Εντάξει. Αρχίζεις να το πίνεις 10 ώρα μέχρι τις 11 που ήρθε η ώρα για το δεύτερο καφέ. Μπαμ, κατεβάζεις ένα δεύτερο καφέ. Τώρα, εάν θες να χάσεις πολύ πιο γρήγορα, κατεβάζεις και ένα τρίτο. Όσο περισσότερους καφέδες, τόσο το καλύτερο. Και όποιος λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, θα σου πω είναι καλά νέα αυτά. Γιατί έχεις σοκάρει τον οργανισμό σου. Εντάξει, δεν γίνεται να τα θέλουμε όλα δικά μας. Όταν πετυχαίνεις δραματική λιποδιάλυση και ανεβάζεις δραματικά το μεταβολισμό σου, αυτό συμβαίνει. Είσαι τόσο μπριζωμένος που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αλλά τι γίνεται αντίστοιχα, χάνεις κιλά. Έρχεται το μεσημέρι. Μεσημέρι. Αυτό που θα σου πρότεινα είναι να φας πρωτεΐνη με σαλάτα. Εντάξει. Μην ακουμπήσεις τα άνθρακα. Δεν κάνει καλό, δεν βοηθάει. Γιατί σε κοιμίζει και είναι πολύ έντονο και πολύ απότομο από το σε φάση νηστείας και αφαγείας να πας στον υδατάνθρακα. Οπότε, άστο. Άστο υδατάνθρακα για το βράδυ. Εντάξει. Οπότε, πρωτεΐνη, έτσι, σαλάτα κρέας. 5-10 λεπτά πριν φας το πρώτο σου γεύμα, θα πιεις το σφινάκι με το ξύδι. Εντάξει, θα πιεις το σφινάκι με το ξύδι. Θα σε προετοιμάσει για το πρώτο γεύμα. Στο πρώτο γεύμα δεν θα βάλεις υδατάνθρακα. Θα μπεις πολύ smooth στη φάση σύντησης. Μετά το κάτι 6-7 που είναι απογευματάκι. Εκεί ήρθε η ώρα να φας το snack σου. Το οποίο μπορεί να είναι ζελέ ή οποιοδήποτε από όλα αυτά τα γλυκά που έχω στο κανάλι μου. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, ακολούθησε με τώρα. Πήγαινε βρες με, Σάρωσε το Fitness. Εκεί ποστάρουμε τις συνταγές πρώτες για να τις παίρνεις. Μετά, βράδυ, ήρθε η ώρα για τον υδατάνθρακα και ήρθε η ώρα να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Θα φας ένα πιάτο της αρεσκίας σου, είτε είναι πατάτες, ρύζι. Μπορεί να έχει και τέτοια πράγματα μέσα, με λίγο σαλάτα ή λίγο κρέας και είσαι GG. Το κάνεις αυτό για 30 μέρες, θα χάσεις 10 κιλά, εντάξει. Οπότε, εάν όμως θες να στο δείξουμε βήμα, προσκυλωτικό βήμα και να σε πάρουμε από το χέρι για να σου δείξουμε το τι και το πώς, μπορείς να μπεις στο προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να κλείσεις ένα 100% δωρεάν τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας για να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, μην το αφήνεις, το καλοκαίρι είναι εδώ στη γωνία, δεν έχεις πολύ χρόνο, εντάξει, θέλω να αγχώνεσαι σιγά σιγά. Να κάνεις κάτι γι' αυτό.